Όντα χτυπημένο από τον κορονοϊό και βλέποντα την κυβέρνησή του να κατακριμνίζεται, δηλώνει ότι Εγώ είμαι η λύση στα προβλήματα τη Τουρκία. Όμω οι κραυγέ του δεν βρίσκουν ευήκο αότα, μια και οι δημοσκοπήσει δίνουν προβάδισμα στην αντιπολίτευση. Μιλώντα σε ανοιχτή ακρόαση στο τηλέφωνο σε βουλευτέ του, υποστήριξε ότι τον φυλάκισαν στο σπίτι ελαίου κορονοϊού. Μάλιστα ο ίδιο αναφέρει ότι δεν έχει συνηθίσει στην ξεκούραση. Θα λυτρωθούμε σύντομα από αυτή τη φυλακή, δήλωσε χαρακτηριστικά. 자. Την ίδια ώρα καταραίει η κυβερνητική συμμαχία στην Τουρκία με δημοσκόπηση να δείχνει προβάδισμα του Κίλιτς Ντάρογλου. Το 63,5% λαμβάνει η αντιπολίτευση έναντι 35% που συγκεντρώνει ο κυβερνητικός συνασπισμός με τους Τούρκους να μπαίνουν όλο και πιο βαθιά μέρα με τη μέρα σε καθεστώς φτώχεια και τα λόγια του Προέδρου τους τους φαντάζουν εξίσου φτωχά. Συνεπώς τα προβλήματα βαθαίνουν και η τουρκική οικονομία καταραίει καθώς πρόκειται για τη χειρότερη οικονομική κρίση από το 2001. Κατά την άποψη του Τούρκου Προέδρου, η λύση στα προβλήματα είναι ο ίδιος, επιμένοντας ότι έρχονται καλύτερες ημέρες. Πολίτε μου, να είστε ήρεμοι, μην ανησυχείτε. Όπω εμεί πήγαμε την Τουρκία έναν αιώνα μπροστά, έτσι πάλι εμεί θα λύσουμε τα σημερινά προβλήματα τη Τουρκία. Ανάμεσα σε όλε τι πολιτικέ δυνάμει, πάλι είμαστε μόνο εμεί αυτοί που διαθέτουμε την εμπειρία, τη θέληση, το πνεύμα, την πρακτική και την πίστη για να λύσουμε τα θέματα αυτά. Ο Ερντογάν θεωρεί ότι θα έρθει συνάλλαγμα από την τουριστική βιομηχανία, αφού έχει ρίξει τι τιμέ προκειμένου να έχει φθηνό τουρισμό. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.